και δεν καταλήξαμε πουθενά. Εγώ την είπα στην Ομοροζίδη τη θεωρώ εξαίρετη αξιωματικό, με χαρακτήρα και με αντρίκιο θάρρος. Πιστεύω λοιπόν αυτά που μου είπε. Πιστεύετε δηλαδή, αρχηγέ μου, πως ένας αστυνομικός σαν και εμένα, με 25 χρόνια στην αστυνομία, με τόσα τραύματα και τόσα παράσημα στη δίωξη των ναρκωτικών, ότι θα μπορούσε να κάνει ένα τόσο κοινικό έγκλημα? Και την προηγούμενη φορά αρνήθηκες. Όταν την εξεβίαζες να κοιμηθεί μαζί σου, με δέλεαρ να αφήσει αυτό το νερό τοξικομανία ελεύθερο που θέλει να το σώσει από τα ναρκωτικά. Όταν όμως μπήκε εδώ μέσα η γραμματέα σου και παραδέχτηκε αυτά που παραδέχτηκε, εσύ αναγκάστηκες να ζητήσεις συγγνώμη από την Έλληνα και έφυγες από εδώ μέσα ένα ράκο σωστό. Αφού λοιπόν προχτές μου είπες ψέματα μέσα σε αυτό το γραφείο, γιατί να μου πεις και τώρα που η κατηγορία που σε βαραίνει είναι πάρα πολύ σοβαρή, που συνεπάγεται φυλάκισή σου και απόλυση? Την προηγούμενη στρατηγία μου ήταν μια απλή ερωτική πρόταση που θα μπορούσε να κάνει κάθε άντρα σε κάθε γυναίκα. Τώρα όμως μιλάμε για μια βαρύτατη κατηγορία. Για κάτι που δεν θα έκανε ποτέ κανένας αξιωματικός και πολύ περισσότερο εγώ, που γνωρίζετε πολύ καλά με τι πάθος έχω αγωνιστεί τόσα χρόνια στη δίωξη των ναρκωτικών. Δαμασιώτη, σε ρωτώ για τελευταία φορά. Αρνείσαι ότι φυτέψατε τα ναρκωτικά μέσα στο γραφείο αυτού του νεαρού? Και βέβαια το αρνούμαι, αρχηγέ μου. Το αρνούμαι με πίκρα και αγανάκτηση. Και το παράπονο ενός αξιωματικού που έχει 7 τραύματα στο κορμί του από τους αγώνες του εναντίον των ναρκωτικών. Και που εσείς ο ίδιος τον έχετε παρασημοφορήσει 2 φορές έως τώρα, εκτός από προηγούμενα παράσημα που είχα. Και τώρα εσείς τον κατηγορείτε για κάτι κυριολεκτικά βδελιρό και απάνθρωπο. Σας διαβεβαιώ, αρχηγέ μου, ότι ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο και ούτε θα ήταν δυνατό να κάνω κάτι τέτοιο, αρχηγέ μου. Αντωνία, έγραψες τα πρακτικά αυτά που μας είπε ο αστυνόμος σου? Μάλιστα. Γράψε τώρα και αυτά που θα μας πούνε οι υφισταμένοι του. Ρωτάω εσένα στην πλακά. Φυτέψατε ή δεν φυτέψατε τα ναρκωτικά μέσα στο γραφείο του νεαρού και μετά είπατε ότι τα βρήκατε εκεί? Πρόσεξε, γιατί από αυτό που θα απαντήσεις εξαρτάται η καριέρα σου και το ψωμί σου στην αστυνομία. Λοιπόν, τα φυτέψατε ναι ή όχι τα ναρκωτικά? Όχι, στρατηγέ μου. Αυτό μπορείς να το επαναλάβεις? Όχι, στρατηγέ μου. Πρόσεξε, γιατί έχεις ορκιστεί να πεις την αλήθεια. Δεν τα φυτέψαμε, στρατηγέ μου. Δεν μου λες στη φυλακά. Την κάνατε ή δεν την κάνατε αυτή τη δρομιά? Όχι, στρατηγέ μου. Ξέρεις τι θα γίνει αν μετά από κάποιες μέρες ανακαλύψω ότι παρόλο που ορκίστηκες μου είπες ψέματα? Πολύ καλά. Για πες μου, ρε αρχιφυλακά. Αρχιφυλακάς δεν είσαι εσύ? Μάλιστα. Το τονίζω αυτό γιατί εσύ έχεις καριέρα στην αστυνομία. Μεθαύριο θα γίνεις αξιωματικός. Λοιπόν, σε ρωτάω. Φυτέψατε ή δεν φυτέψατε τα ναρκωτικά στο γραφείο του νεαρού γιατί σας το ζήτησε ο προϊστάμενος σου? Όχι, στρατηγέ μου. Δεν τα φυτέψατε? Όχι. Τα βρήκατε εκεί? Μάλιστα. Είσαι σίγουρος? Μάλιστα. Πρόσεξε, γιατί με αυτά που λες μπορεί να γίνει αιτία να οδηγηθεί ένας αθώος άνθρωπος στη φυλακή και να σε αφήσει εκεί μέσα για χρόνια. Και από την άλλη μεριά να παραμείνει ένας πιθανόν ανέντιμος και ανάξιος αξιωματικός στην αστυνομία, ενώ θα έπρεπε να έχει φύγει. Σε ρωτώ λοιπόν για τελευταία φορά. Τα φυτέψατε ναι ή όχι τα ναρκωτικά? Όχι, στρατηγέ μου. Ωραία. Δαμασιώτη. Μπορείς να πάρεις τους ανθρώπους και να φύγετε από εδώ μέσα. Αύριο το πρωί θέλω την αναφορά σου. Δεν τελειώσαμε εδώ. Η ιστορία συνεχίζεται. Πηγαίνετε λοιπόν. Δαμασιώτη. Διατάξτε. Ένα ιστερόγραφο. Αν αποδειχθεί ότι την έκανες αυτή τη δρομιά, σου δίνω το λόγο της θυμής μου, εγώ ο αρχηγός σου, ότι δεν θα σου ξυλώσω απλώς τη στολή, αλλά θα σε πλακώσω τα χαστούκια μπροστά σε όλους τους αξιωματικούς. Εγώ ο ίδιος θα σε πετάξω με τις κλωτσιές από το αρχηγείο. Στο υπόσχομαι αυτό, Δαμασιώτη. Πήγαινε τώρα. Όπως διατάζετε, στρατηγέ μου.
Το έκανε, δεν το έκανε. Αν το έκανε, θέλει σκότωμα. Στάθη. Εγώ τον έχω ικανό να το κάνω. Βασιλή, θα στριμώξεις και τους τρεις αυτούς πολιτούς. Κάνε έναν από τους τρεις να σπάσει και να πει την αλήθεια. Είναι ζήτημα τιμής για την αστυνομία. Εντάξει, στρατηγέ μου. Το μήνυμα ελήφθη. Με τη βοήθεια του Στάθη θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.